Πρέπει λοιπόν τις επόμενες ημέρες να συνεχίσουμε με νέες πρωτοβουλίες, με πλατιά συζήτηση με τους συναδέλφους, εργαζομένους, με κάθε απλό άνθρωπο σε αυτή την πόλη, σε αυτή την περιοχή, που ταυτόχρονα αυτές τις μέρες και για άλλα εγκλήματα δοκιμάζεται. Να συζητήσουμε λοιπόν για να βάλουμε το λαό της περιοχής στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού που διεκδικεί ελεύθερη πατρίδα, χωρίς καμία κατοχή.